Πω, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έπιασε στην Αταλία με το φίλο της να καπνίζουν. Το μόνο που με παρηγορεί είναι ότι δεν έκαναν ένα τσιγάρο πριν το... Καταλαβαίνεις. Έλα καλέ, είναι πολύ μικρή ακόμα για το... Καταλαβαίνεις. Γωγό μου, τα σημερινά παιδιά ξέρουν από πολύ νωρίς το... Καταλαβαίνεις. Και τώρα τι θα κάνεις, θα το πεις στον Πακόπουλο. Είσαι τρελή. Δεν μπορώ να προδώσω την εμπιστοσύνη της Ναταλίας. Σωστά. Γιατί μετά θα πάει και αυτή να του πει για μένα. Τι απ' όλα. Ό,τι και να του πει, την έχω βάψει. Οπότε, έχω μία καλύτερη ιδέα. Θα τον αφήσω να με πιάσει, να καπνίζω μπροστά στην Ναταλία. Τρομερή ιδέα! Σε τι θα βοηθήσει αυτό? Αχ, είσαι και βούρλο. Όταν η Ναταλία δει τον Πακόπουλο να με κάνει σκουπίδι, θα τρομάξει τόσο πολύ που δεν θα ξαναβάλει τσιγάρο στο στόμα της. Σατανικό! Καλά, πώς το σκέφτηκες? Έρχονται. Πω, τι μου θυμίζει. Σου λείπει το κάπνισμα, ε? Όχι, μου λείπει το άλλο, το πριν. Το καταλαβαίνεις. Βάλε κανένα χειμώνα να πιούμε, Ναταλία. Δεσπρίς, παπαδάκι, τι κάνετε εκεί? Αχ, κύριε Πακόπουλε, δεν σας περίμενα να έρθετε και με πιάσατε να καπνίζω. Πω, τι έπαθα. Τι θα κάνω, είμαι καταδικασμένη. Έχεις τρελαθεί τελείως. Βρίστε με. Έχετε δίκιο. Καπνίζεις μέσα στο σπίτι. Μα καλά, δεν σκέφτηκες τι παράδειγμα θα δώσεις στα παιδιά? Το χειρότερο. Είμαι αδιόρθωτη. Μαστιγώστε με. Όλα τα περίμενα από σένα. Δεν είσαι αδάκι κανένα τέρας εξυπνάδας, αλλά τόση ηλιθιότητα. Έχετε απόλυ... Συγγνώμη. Τι υπονοείτε? Ότι είμαι ηλίθια? Δεν το υπονοώ καθόλου. Το λέω ευθέως. Συμφωνώ ότι υπάρχει κάποιος ηλίθιος εδώ, αλλά σίγουρα δεν είμαι εγώ. Τι έκανα πάλι εγώ? Πρώτα απ' όλα, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου. Αυτός είναι ο τόνος της φωνής μου και σ' όποιον αρέσει. Μέρι, μη το τραβάς στο σκηνή. Γιατί? Ποιο θα φοβηθώ? Ξέρεις σε ποιο μιλάς. Ναι, αμέ, σε αυτόν που αν δεν πάρει πίσω αυτό που είπε θα ψάχνει για ταντά. Έτσι κι αλλιώς ψάχνω για ταντά. Καθημερινά, από την ημέρα που σε προσέλαβα. Αυτό ήτανε. Τελείωσε, ξεχύλισε το ποτήρι. Φεύγω αυτή τη στιγμή. Μέρι! Όχι, Ναταλία μου. Τελείωσε, φεύγω. Και εγώ και ο Διονύσης, που αισθάνεται τόσα χρόνια ό,τι αισθάνομαι κι εγώ. Μίλα, Διονύση. Αχ, πάλι λερώθηκες. Αν δεν είχες και μένα. Και εσύ, τέκνον φρούτε. Εσύ, αν χωρίσεις με τη Μέρη, εμείς με ποιον θα μείνουμε? Μα τι είναι αυτά που ρωτάς, μωράκι μου? Με μένα, φυσικά. Α, ωραία! Τρέχα και βρες την. Μπαμπά, για να καταλάβω, είπες τη Μέρη ζών και την πέταξες έξω στο κρύο και στα γιαζί. Εγώ την είπα ζών. Ποιος το είπε αυτό? Διονύση, τι είναι αυτά που μου λέει ο Φίβος? Όταν λέμε Φίβος, εννοούμε αυτό το σκατούλι ύψους 1,40 που κρύβει κάτω από το στρώμα του την κασέτα ένα τρελό παρθεναγωγείο. Να μου λες, γιατί διαδίδεις ψέματα? Ποτέ δεν την είπα εγώ τη Μέρη ζώων. Την είπες ηλίθεια. Γιατί διαφωνείς ότι έχει κάνει του κόσμου τις ηλιθιότητες? Για θύμισέ μου. Σημάδεψε και τραβά τη σκανδάλη. Έτσι, ξέρω κι εγώ να ζητάω αύξηση. Τι ήθελες και μου τα θύμισες? Δεν μου λες, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι η Μέρη μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι επειδή όλο την παίρνεις από τα μούτρα? Εγώ? Την παίρνω από τα μούτρα εγώ? Όλο τις φωνάζεις. Εγώ? Πότε τις φώναξα εγώ? Όλοι οι τείχοι του σπιτιού αντιλαλούν την γαϊδουροφωνάρα σου. Δεσπινής Παπαδάκη! Είστε καλά απόψε! Τι κάνετε εκεί πέρα? Δεσπινής Παπαδάκη.
Δεσποινής Παπαδάκη, για ελάτε λίγο που σας θέλω. Δεν μου λες. Τι σου έχω κάνει και θες να με καταστρέψεις. Προσπαθώ να παραμείνω ψύχρεμος. Και πολύ καλά κάνετε. Στην ηλικία σας στερίζουν τα εφράγματα. Μα πώς είναι δυνατόν να χτυπήσετε ένα παιδί. Μα είναι δυνατόν. Κανόνισες ραντεβού στο Βαφιάδη με τη γιαγιά σου. Η οποία μάλιστα πιστεύει ότι η Μόνικα Μπελούτσι τη ζηλεύει για την ομορφιά της. Και εδώ πέρα μέσα δεν μπήκε κανείς εκτός από τη Σμαράγδα και... Δεσποινής Παπαδάκη, Μέρη, μου άρπαξες τις πιστωτικές μου κάρτες. Όχι! Ακίνητη, ακίνητη είπα. Πω, πω, κοίτα τι ώρα πήγε. Καλά, πώς πέρασε έτσι η μέρα σήμερα. Όταν φέρεται κανείς παράλογα, ο χρόνος κυλάει σαν το νερό. Έλα, κόφτο. Μια παλιά κινέζικη παροιμία θυμήθηκα. Αχ, δεν μπορώ να δουλέψω. Και πώς να δουλέψει κανείς, άμα δεν ανοίγω κλείνει συνέχεια αυτή η πόρτα και να ορμάει μέσα η μέρη σας σύμφωνας. Να μπω. Μπήκα. Ακούστε να ξεραθείτε. Η Σμαράγδα λέει ότι αύριο στο πάρτι θα είμαι σαν τη μήγα μες στο γάλα. Τη μάνα της Σμαράγδας τη λένε Ζαφύρα και την αδελφή της Ρουμπίνη. Θα έλεγα κάτι για όλη την οικογένεια, αλλά έχω άλλα προβλήματα. Με την ταντά σου, την Γκεστάπο. Τι πρόβλημα υπάρχει? Άλλα λέω εγώ στα παιδιά, άλλα λέει εκείνη και τα παιδιά τα έχουν παίξει. Σε τι ακριβώς διαφωνείτε? Άσπρο λέω εγώ, μαύρο λέει εκείνη. Μαύρο λέω εγώ, άσπρο λέει εκείνη. Βύση λέω εγώ, βανδύ λέει εκείνη. Όχι έτσι, γιουβέτσι. Όχι βούρτσα. Εντάξει, κατάλαβα. Είναι ολοφάνερο ότι η Μέρη ήδη σου λείπει. Γιατί το λες αυτό? Έλα, τηλεφώνησε τη μάνα της, εκεί θα είναι. Δεν θα είσαι καλά. Σιγά μου τηλεφωνήσω εγώ στη μάνα της. Όχι, σας είπα, κύριε Μπακόπουλε, δεν ξέρω που είναι η μερούλα μου. Αγνοείται η τύχη της. Από την ώρα που την είπατε βλαμμένη, άνοιξε η γη και την κατάπιε. Και ξέρετε, η μερούλα μου είναι πάρα πολύ ευαίσθητο άτομο. Έχει μοιάσει σε μένα το χρυσό μου. Αλλά μόνο εγώ ξέρω πώς να τη φέρω βόλτα. Για να σας δω, αγγελούδια μου, για να σας δω. Πω, 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 πω. Τι στάω πατέρας σας είσαστε. Τίποτα δεν πήραν από σένα, ανεπρόκοποι. Μαμά! Τα παιδιά δεν είναι της Μέρης. Η Μέρη δεν έχει παιδιά. Η Μέρη δεν είναι καν παντρεμένη. Η Μέρη είναι μόνη και άνιμη σαν καλαμιά στον κάμπο. Ναι, μωρέ, τα είδαμε και τα δικά μας τα χαΐρια. Η πυρέτρια είναι η κόρη μου. Νταντά είμαι, μαμά. Έλα, μερούλα μου, μεταξύ μας είμαστε τώρα. Μια φορά γινόμαστε 18. Κάντε όπου θέλετε το πάρτι. Μην νοιάζεστε για μένα. Θέλεις να με γεμίσεις και ενοχές τώρα, ε? Όχι, αγάπη μου, τι λες, τι ενοχές. Αλήθεια σου λέω, κάντε ό,τι θέλετε. Έχω βγάλει τελευταία ένα γρομπαλάκι εδώ. Λες να είναι όγκος. Είμαι τόσο συγχυσμένη, κύριε Μπακόπουλέ μου, που ούτε να φάω δεν μπορώ. Καλέ πουκιά δεν μου κατεβαίνει, σας λέω. Τέλος πάντων τώρα, ό,τι συνέβη αφορά την κόρη μου και εσάς. Εγώ με ξέρετε τι άνθρωπος είμαι. Δεν μ' αρέσει να ανακατεύομαι. Στο κάτω-κάτω τι δηλαδή, θα παντρευτείς τον πρώτο τυχόντα έτσι αμέσως? Ούτε καλά-καλά το ξέρεις. Αχ! Μήπως κατά λάθος αυτή η πυρούνα τσίμισε το παπουδάκι σου? Κακιά πυρούνα, κακιά πυρούνα, κακιά πυρούνα, κακιά πυρούνα. Αρούλη μου, αληθεύει αυτό που άκουσα στο κομμωτήριο? Είπε στη Μέρια μια λυκλισσασμένη? Όχι βέβαια. Τότε θα την είπα εγώ. Πάντως, αστεία-αστεία θα μου λείψει. Είχαμε αρχίσει να δενόμαστε. Αφού είσαστε και οι δύο για δέσιμο. Εσύ πρόσεχε γιατί έρχεται η σειρά σου. Αχ, βρε μερούλα μου, τι ωραία που περνούσαμε. Θα σε σκοτώσω. Αυτή τη φορά δεν μου γλιτώνεις. Ήρθε το τέλος σου. Πάω κάτω να πάρω κανένα κρασί. Το σηκώνει απόψε η βραδιά. Σούπα για τη σουίτα μας. Έχει και πανσέλινο απόψε. Έχει πανσέλινο απόψε. Όλοι οι λυκάνθρωποι χαίρονται. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Αιωνία της η μνήμη. Σμαράγδα. Τι να κάνουμε. Ας συμβαστούμε με την ιδέα. Μετά από τόσες ώρες σου. Πάω στοίχημα ότι από στιγμή σε στιγμή θα ανοίξει η πόρτα και θα μπει μέσα. Σου λείπει, ε? Δεν αντέχω να τριγυρνώ μόνος μέσα στο σπίτι. Πλήττω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Άνεξα, κομμάτια κι όνειρα μάζεψα. Άνεξα, τη μοναξιά μου την έκανα φίλη καλή. Άνεξα, να αρνηθώ την
Όπως καταλαβαίνεις τώρα, είμαι αναγκασμένος να σε σκοτώσω. Λοιπόν, τι προτείνεις να κάνουμε? Να πάρουμε τηλέφωνο την Νικολούλη. Αν δεν τη βρεις σήμερα αύριο, θα τη βρεις τα επόμενα 30 χρόνια, δεν μπορεί? Μπλες να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Αν δεν τη ζητήσει συγγνώμη. Να τη ζητήσω συγγνώμη, εγώ? Αποκλείεται. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση έχω απόλυτο δίκιο. Τέλος πάντων, αν δεν επιστρέψει και μέχρι να βρούμε μια καινούργια δοντά, θα αναλάβεις εσύ τα παιδιά. Ε? Τι έκανε, λέει? Παίρνω αμέσως την Νικολούλη. Κάνε Παναγία μου να αυτή, σε παρακαλώ. Κάνε Παναγίτσα μου. Γιατί, Παναγία μου? Κυρία Ρίτσα, τι συνέβη? Τη βρήκαμε να περιφέρεται στο πάρκο. Λέω ότι μένει εδώ. Πες ναι, πες ναι. Γιατί να πληρώσω ταξί. Το περιβολικό με φέρει τσάμπα. Κύριε αστυνόμε, ήρθατε στην κατάλληλη στιγμή. Η νταντά των παιδιών μου έχει εξαφανιστεί από το πρωί. Έφυγε και δεν έχει δώσει ακόμα σημεία ζωής. Αχ, έφυγε έξω βρενών. Γιατί ο κύριος από εδώ την παρενόχλησε σεξουαλικά. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν την παρενόχλησε ποτέ σεξουαλικά. Και τώρα δεν μετανιώνεις? Αν δεν εμφανιστεί στο επόμενο 48ωρο, ειδοποιήστε μας και θα στείλουμε αμέσως κάποιον. Αχ, να στείλετε τον αστυνόμο Θεοχάρη. Ξέχασα. Είναι νεκρός. Καληνύχτα σας. Στο καλό. Θα με βολέψετε απόψε εδώ, ε? Μα τι είναι αυτά που ρωτάς? Το σπίτι μας είναι πάντοτε ανοιχτό για σένα, ε? Ευάγγελε, να σου συστήσω την εγγονή μου και από εδώ ο γαμπρός μου. Τι κάνεις συνήθως? Ρίχνει κάτι κάτω από το τραπέζι και μετά σκύβει να το πιάσει. Δίθεν. Μόνο μια φορά το έκανα. Έτσι να δω αν περνάει ακόμα η μπογιά μου. Αμάν, εσύ ήσουνα? Αμάν, εσύ ήσουνα? Κάτσε να δεις τη γυναικάρα σου έχω φέρει. Ταρατατά. Με συγχωρείτε που άργησα. Δεν έβρισκε ο Σωτιάνε κουμπώνει μπροστά. Τι ωραία που φυλάς. Θέλεις ένα τσιγαράκι? Όχι, αφού σου είπα, δεν θα ξανακαπνίσω ποτέ. Καλέντε, πώς κάνεις έτσι? Κρύψα σε παρακαλώ με τα δύο πατέρας μου. Δεν θέλω να πεθάνω νέα. Θέλω να ζήσω, να δω το τέλος στην απαγορευμένη αγάπη. Τελικά τρόμαξες που ο πατέρας έπιασε τη μέρη να καπνίζει? Αν τρόμαξα, λέει, λες και το έκαναν επίτηδες για να με τρομοκρατήσουν. Τι, λες να το έπαιζαν? Αποκλείεται. Ο πατέρας μου είναι πολύ κακός ηθοποιός. Διονύση! Τι είναι? Δεν μου λες. Πιστεύεις ότι... Ότι η Μέρη σε άφησε επίτηδες να την τσακώσεις να καπνίζει για να δώσει ένα μάθημα στην Αταλία αντί να σου πει την αλήθεια για να γίνεις μαλλιά κουβάρια με την κόρη σου? Ναι, αυτό. Πολύ πιθανόν. Γιατί όπως ξέρεις η Μέρη έχει ένα δικό της μοναδικό τρόπο να τα βγάζει πέρα με τα παιδιά. Να σου πω, μίλα καλύτερα στην αδελφή σου. Γιατί, επειδή έχουμε το ίδιο αίμα? Ακριβώς. Και όταν ο πατέρας σου θα γεράσει και θα χρειαστεί ένα ποτήρι νερό, θα τον φορτώσεις αυτήν. Μην είσαι χαζός. Κανόνας πρώτος. Δεν κοτσομπολεύουμε ποτέ την κολλητή μας. Βέβαια, αυτόν τον κανόνα δεν τον ακολουθεί ποτέ καμία, οπότε ξέχνα τον. Κανόνας δεύτερος. Αν η κολλητή μας ερωτευτεί ένα γόρι και αυτός ο ηλίθιος ερωτευτεί την αθώα κολλητή, τότε η αθώα κολλητή πρέπει επιγόντως να του ρίξει χιλόπιτα. Δηλαδή, αυτό θα κάνεις και εσύ για μένα? Βέβαια. Είμαστε κολλητές ή δεν είμαστε? Νιώθω πολύ καλύτερα. Φέρε ένα σοκολατάκι. Κανόνας τρίτος. Όταν πρόκειται για σοκολατάκια, η καθεμιά κοιτάζει την πάρτη της. Κανόνας 27ος. Όταν ετοιμαζόμαστε να ρίξουμε χιλόπιτα, φροντίζουμε να είμαστε κουκλάρες. Πω, τι πήγα και έκανα. Όχι, σε ρωτώ, τι πήγα και έκανα? Πρώτον, υποτίμησε την νοημοσύνη της. Δεύτερον... Ρητορική ήταν η ερώτηση. Συγγνώμη, ρήτορα. Δεν μου λες. Εσύ, τι θα έκανες αν έχανες κάποιον? Ναι, εξαρτάται από το ποιος θα ήταν. Αν ήταν η Σμαράγδα Φερρυππίν, ξέρεις τι αδυναμία της έχω. Καφέ. Διονύση, είπα καφέ. Μη μου σπάς τα νεύρα. Βάλε μου καφέ, γι' αυτό σε έχουμε εδώ μέσα. Αυτά τα συμβόλαια πρέπει μέχρι το βράδυ να είναι στο Λονδίνο. Μην κάθεσαι, ξεκίνα. Με τη διαφορά ώρας θα προλάβεις. Εκτός από ένα νούμερο που παραμένει σταθερό. Παστρικοθοδόρα, δεν πας να ξεσκονίσεις τίποτα? Καλά που το θύμισες. Θα πάω να ξαραχνιάσω την αριστερή μεριά του κρεβατιού σου. Θα σκοτωθώ.
Προς Θεού, μην κάνεις καμιά απερισκεψία. Ξέρω κάτι που δεν ξέρεις. Να ξεραθείς. Κι αν το μάθεις θα υποφέρεις. Σου είπε δεν με νοιάζει τι ξέρεις. Η Νταντά είναι στη Διαθήκη. Τι? Και πώς το ξέρεις εσύ? Εντάξει, Διονύση, παραδίνομαι. Δεν μου λες, αφού η Μέρη είναι τόσο έξυπνη, αν εξαφανιζόμουν εγώ, τι θα έκανε? Ξέροντάς την από μωρό παιδί που λέει ο λόγος, φαντάζομαι θα έτρεχε να ζητήσει βοήθεια απέναντι στον αρχιτέκτονα. Στο Λευτέρι. Γιατί? Γιατί όπως ξέρεις, είναι ξάδερφος της Νατάσας Παζαΐτη. Θα έχει τα μέσα. Ας τα έχει. Δεν πρόκειται να υποχρεωθώ εγώ στο Λευτέρι. Δεν του έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Πού τον Πουφάνου? Καλώς τον. Πώς από εδώ? Λευτέρι, σε χρειάζομαι. Έχεις κανένα μέσο στην αστυνομία? Άρη, χωρίς παρεξήγηση. Δεν μπορώ να σου σβήσω άλλες κλήσεις. Όχι, ρε, δεν σε θέλω να μου σβήσεις κλήση. Η Μέρη, η Νταντά των παιδιών μου, εξαφανίστηκε το πρωί και δεν μπορώ να τη βρω πουθενά. Το ξέρω. Το έμαθα στο Βενζινάδικο. Την είπες, λέει, ανισόρροπη. Πω, ρεζίλη έχω γίνει σε όλη τη γειτονιά, ε. Εσένα πάλι ποιος τα είπε? Ναι. Νατάσα μου, σε καταλαβαίνω. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις δίδυμα. Μέρη, πώς βρέθηκες? Μιλάω. Ο Κωστάκης δεν σε βοηθάει καθόλου, ε. Καλά, τι κάνει όλη μέρα? Α, κατάλαβα. Εντάξει, έχει δίκιο. Δεν είναι εύκολο να κουμαντάρεις μια ολόκληρη χώρα. Εδώ ο πατέρας μου άνεργος ήταν και το σπίτι δεν τον έβλεπε. Είχε και τη φιλενάδα του, αλλά έτερον εκάτερον. Να σου πω. Μιλάω. Και δεν μου λες τα σούλα μου, τι μισθό δίνετε, ε? Η Νατάσα ψάχνει Νταντά για τα δίδυμα. Ουάου, τόσα πολλά! Και μπόνους μόλις περπατήσουνε. Στα δίνω κι εγώ, όσα και αν είναι. Και θα έχω και δικό μου δωμάτιο και στη Ραφίνα και στο Μαξίμου. Κι εγώ. Κι εγώ θα σου πάρω καινούριες κουρτίνες και μοκέτα. Και θα μου γνωρίσεις και τον Λουδοβίκο των Ανογείων. Μέρη, σου ζητώ συγγνώμη για ό,τι και αν σου είπα. Είχα άδικο. Εγώ είμαι ο ηλίθιος τελικά και όχι εσύ. Νατάσα μου, συγγνώμη ένα λεπτό. Ειλικρινά. Δεν σε καταλαβαίνω. Προσπαθείς να μου πεις κάτι? Ναι. Θέλω να γυρίσεις πίσω. Ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπάνε τα παιδιά. Α, να γυρίσω πίσω για τα παιδιά. Και για το Διονύση. Ο Κακομοίρης έχει μαραζώσει μόνος του. Α, να γυρίσω πίσω για τα παιδιά και για το Διονύση. Μέχρι και η Σμαράγδα στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Τι μου λες, κανένας άλλος? Κι εγώ. Κι εγώ, δηλαδή. Εμείς, θέλω να πω, τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει και ερχόμαστε σιγά σιγά πιο κοντά. Εμείς οι δύο ερχόμαστε πιο κοντά. Κατά ποια έννοια? Εντελώς επαγγελματικά. Ναι. Θυμάμαι. When true lovers meet in Mayfair, so the legends tell. Songbirds sing, winter turns to spring. Every winding street in Mayfair falls beneath a spell. I know such enchantment can be, 'cause it happened one evening to me. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. A nightingale sang. That night in Berkeley Square. Νατάσα μου, μπουμπούκα μου, τώρα που το ξανασκέφτομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την προσφορά σου. Μόλις θυμήθηκα ότι το παλιό μου αφεντικό μπορεί να μου προσφέρει κάτι που εσύ δεν μπορείς. Κάτσε, Ντέμι μου, σιγά σιγά, γιατί θα πιάσουμε κοριούς. Δεν σ' αρέσει?
Γιατί να μ' αρέσει. Μα και εσύ δεν είσαι γκέι. Όχι, πώς σου ήρθε. Το υπέθεσα. Επειδή είσαι πάνω από 30, ανήπαντρη, δεν έχει σχέση. Σε ευχαριστώ, Νατασούλη μου. Σε ευχαριστώ. Αλλά μην επιμένεις. Δεν γίνεται. Έλα, 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 σταμάτα. Το ξέρω ότι είμαι η καλύτερη νταντά που υπάρχει. Αλλά εμένα δεν μου αρέσουν οι κολακίες. Μέρι! Νατάσα μου, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Μέρι! Έλα, τώρα θα με κάνεις να κοκκινήσω. Μέρι! Νατάσα μου, σε κλείνω. Ωραίο κόλπο, δεν σκέφτηκα. Σατανικό. Να μην ήμουν και τόσο ηλίθια, ξέχασα να το βάλω στην πρίζα. Πιάσε!